διαπιστώσαμε ότι τα σχολεία εκείνα που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη στατική ενίσχυση, σε αυτά τα σχολεία οι μελέτες μας, η δική μας μηχανική αλλά και η μηχανική από έξω, δεν μπορούσαν απόλυτα να καλύψουν τις ανάγκες όταν αποκαθαρούσαμε τα τυχώματα των σχολικών κτηρίων. Γιατί? Γιατί έπρεπε να προηγηθεί πρώτα η αποκαθαίρεση των τυχωμάτων και στη συνέχεια να γίνει η μελέτη. Κάτι τέτοιο όμως ήταν φύση αδύνατον, γιατί τα σχολεία μας όλα λειτουργούν. Έτσι λοιπόν, εν ώψη του νέου ΕΣΠΑ που κυοφορείται, ήδη εμείς ως τεχνική υπηρεσία από το περασμένο καλοκαίρι αναζητούσαμε τον καλύτερο τρόπο για το σχεδιασμό αυτής της εργασίας μας. Αναζήτησα προσωπικά εγώ από την διεθνή πρακτική τι κάνουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Και δεν σας κρύβω ότι έπεσα πάνω σε μια εταιρεία διεθνή, Ίντρας, όπου συνάντησα σε αυτήν κάποια προβεβλημένα στελέχη της, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος σήμερα απουσιάζει, τον κύριο Ζέρη Χρήστο, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, του Μετσόβου Πολυτεχνείου, τον κύριο Ζέρη, τον κύριο Ανδρέα Σταυρίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπάφαλο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και τον διδάκτορα του εκεί Πανεπιστημίου, αλλά και σύμβουλο ασφαλιστικών εταιριών της Αμερικής, τον κύριο Αλέξη Νικέτη, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από το νησί μας. Χάρηκα, ήρθα σε επαφή και αμέσως τους σύστησα στους συνεργάτες μου μηχανικούς για να αξιολογήσουν το επίπεδο αυτό που πρότειναν, την όλη διαδικασία που πρότειναν οι εξαίρετοι αυτοί επιστήμονες της δομοστατικής. Αρχικά εμείς σαν εταιρεία Ίντρας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αυτεπιστασία η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ και 3 ημέρες που καταγράφουμε το κτίριο και εν συνεχεία φυσικά να ευχαριστήσουμε τον γυμνασιάρχη που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στο κτίριο και σήμερα να καταγράψουμε και με τους μαθητές, οι οποίες καταγραφές θα μας δώσουν και καλύτερες μετρήσεις, επειδή το κτίριο, όπως βλέπετε, λειτουργεί. Άρα χρησιμοποιούμε μια μη καταστρεπτική μέθοδο αυτή τη στιγμή, δεν παραβιάζουμε τη λειτουργία του κτιρίου. Και τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Μυτιλίνης και τον κύριο Στρατή Τζιμή, ο οποίος όντως ήρθε πολύ νωρίς, μας βρήκε και ευαισθητοποιημένος πάνω στο θέμα του προσεισμικού ελέγχου και της αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων, μας πρότεινε να συνεργαστούμε. Ευχαριστούμε. Σαν εταιρεία, αυτό που κάνουμε είναι ότι όντως θα ακολουθήσουμε την νομοθεσία την ελληνική για να μπορέσουμε να κάνουμε προσεισμικό έλεγχο στα κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε περαιτέρω μετρήσεις, δηλαδή θα δούμε την αντοχή των υλικών, θα σκανάρουμε να δούμε πού βρίσκονται τα σίδερα, θα κάνουμε κάποια κρουσίμετρα. Όλα αυτά είναι η πεπατημένη οδός, όπως αναφέρατε και εσείς, και προφανώς θα την ακολουθήσουμε. Παράλληλα όμως, αυτό που φέρνουμε είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος από την Αμερική. Φέρνουμε σένσορες. Οι σένσορες ήρθαν την Παρασκευή το πρωί στο νησί μας με τον κύριο Σταυρίδη από την Αμερική και βλέπουμε
την ολική απόκριση του κτηρίου στις μικροδονήσεις. Δηλαδή, θα δώσει περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά ο κ. Σταυρίδης, αλλά με απλά λόγια, αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε σένσορες σε όλο το κτίριο και όπως περπατάμε μέσα ή όπως το κουνάει το κτίριο άνεμος, εμείς το καταγράφουμε και εν συνεχεία με διάφορα λογισμικά που έχουμε, τα οποία τα έχουμε φτιάξει στην Αμερική, μπορούμε να αναλύσουμε αυτά τα σήματα και να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο μοντέλο του κτηρίου στον υπολογιστή μας. Έχοντας αυτό το μοντέλο στον υπολογιστή μας, μπορούμε να μελετήσουμε με ακρίβεια το κτίριο και να προβούμε σε κάποιες στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης στη συνέχεια, τις οποίες θα τις παραδώσουμε εδώ στο Δήμο για να προχωρήσει. Αυτό που κάνουμε, οι σένσορες για τους οποίους μιλάμε, είναι αυτοί εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα επιταχυσιόμετρο. Έχουμε βάλει 12 τέτοια, 4 σε κάθε όροφο. Αν ψάξετε, μπορεί να θα τα βρείτε. Και αυτά έχουμε βάλει στρατηγικά σημεία. Τόσο εδώ ο σένσορας είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και μπορεί και καταγράφει τις δονήσεις του κτηρίου από τον άνεμο, από τον κόσμο που περπατάει. Δηλαδή κάθε κτίριο δονείται. Δεν είναι μόνο στο σεισμό τον οποίο κουνιέται. Και εγώ, όταν ήμουν φοιτητής και το διαπίστωσα αυτό, ξεπλάγει και δεν το σκεφτόμαστε, αλλά υπάρχουν μικροδονήσεις που δεν συνειδητοποιούμε, οι οποίες όμως συμβαίνουν. Και αυτές οι δονήσεις μπορούν να μας δώσουν τα πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κτηρίου. Και αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κτηρίων, μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κτίριο. Και αυτό το ξεκινήσαμε πριν από 8-9 χρόνια, μετά από τους καταστρεπτικούς σεισμούς στο Νεπάλ, όπου πήγαμε, είδαμε κτίρια κατεστραμμένα ή με κάποια ζημιά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να την ποσοτικοποιήσουμε. Δηλαδή, αν βρεθούμε 5 μηχανικοί μπροστά σε ένα κτίριο το οποίο έχει ρογμές, δεν θα έχουμε απαραίτητα και 5 την ίδια άποψη για το τι πρέπει να γίνει στο κτίριο και ποια είναι η κατάσταση του κτίριου. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε νούμερα σε αυτό. Αυτό που κάνουμε με τις καταγραφές που παίρνουμε και με την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, μας δίνει τη δυνατότητα να το ποσοτικοποιήσουμε και να πούμε ότι ο τάδε τείχος, η τάδε κολόνα έχει χάσει 20% από τη δισκαμψία της ή έχει χάσει 15% από τη δισκαμψία της. Οπότε μπορούμε να βάλουμε νούμερα και αυτό μας βοηθάει στο να πάρουμε πιο ορθολογικές αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει μετά και μπορούμε να κάνουμε και πιο στοχευμένες επεμβάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι στον τάδε κτίριο, στην τάδε κολόνα πρέπει να την ενισχύσουμε, να ανεβάσουμε τη δισκαμψία της και την αντοχή της. Στον τάδε τείχο το ίδιο. Ο τείχος ανάμεσα ενδεχομένως να μην χρειάζεται. Και αυτό όλο μας δίνει μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στο κτίριο. Και στην ερώτηση ότι πες μας πού είναι το κτίριο, δεν μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αναλύσουμε τα δεδομένα τα οποία πήραμε. Έχουν πάρει πολλά gigabyte δεδομένων για κάθε ένα από τα κτίρια τα οποία προτιθέμεθα να στα οποία δουλέψαμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι θα αναλύσουμε τις καταγραφές που πήραμε βεβαίως, αλλά θα φτιάξουμε ταυτόχρονα και υπολογιστικά μοντέλα στον υπολογιστή για κάθε κτίριο. Και αυτά μας βοηθάει να συμπληρώσουμε την πληροφορία που δεν έχουμε με το να μην έχουμε πάρει καταγραφές 20 χρόνια πριν. Γιατί η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ σε σημαντικές κατασκευές στην Αμερική, όπου εγκαθίστανται οι sensors μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή και μπορούμε να παίρνουμε δεδομένα ανατακτά χρονικά διαστήματα και να βλέπουμε αν αλλάζει κάτι στην περιφορά της κατασκευής. Δηλαδή σε ανεμογεννήτριες, μεγάλες γέφυρες. Συνάδελφοι έχουν βάλει τέτοιους αισθητήρες, τέτοια επιταχυσιόμετρα και παίρνουν καταγραφές συνεχής. Εμείς τώρα που δεν το έχουμε αυτό, θα φτιάξουμε τα μοντέλα. Στον υπολογιστή, τα προσωμιώματα. Και με τα προσωμιώματα αυτά θα μπορέσουμε να βρούμε αν κάτι δεν μας αρέσει στο κτίριο, αν κάτι, και θα μπορέσουμε να υποβάλουμε αυτά τα προσωμιώματα σε πιθανούς σεισμούς στο μέλλον και να προβλέψουμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το κτίριο σε μελλοντικό σεισμό. Και αυτό όλο πλέον γίνεται σε όρους πιθανοτήτων. Και θα μπορέσουμε να πούμε ότι σε ένα σεισμό ο οποίος έχει πιθανότητα να συμβεί 10% στα επόμενα 50 χρόνια, το κτίριό μας θα υποστεί βλάβες μέχρι εκείνο το σημείο. Ή το κτίριό μας δεν θα υποστεί καμία βλάβη ή θα καταρρεύσει. Και οπότε μπορούμε να θέσουμε ένα αποδεκτό
στόχο ως προς το ρίσκο που μπορούμε να λάβουμε.